Chega a ver. Ok. Μ' ακούς? Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία. Άρα, τα existing for Ναι. wall. Τα. Okay. Ωραία. Είναι πατημένο και την εγγραφή, είναι πατημένο και το κουμπί της εγγραφής. Ωραία. Θα μετρήσω από το ένα. Κάθισε άνετα. Είσαι άνετα, όλα καλά. Μια χαρά. Μπράβο. Ωραία. Θα μετρήσω από το 1 στο 5 και σιγά σιγά θα χαλαρώσεις και σιγά σιγά θα μπεις σε υπνοτικό περιβάλλον. Θα μετρήσω από το 1 στο 5 και με κάθε νούμερο θα αναπνέεις πιο βαθιά. 1. Αναπνέεις κανονικά. 2. Και χαλαρώνεις. Σιγά-σιγά νιώθεις χαλάρωση. Στα πόδια σου. Και να ανεβαίνει προς τα πάνω σε όλο το σώμα σου. Και χαλαρώνει. Χαλάρωση έχει προχωρήσει, έχει πιάσει τα πόδια σου, τη μέση σου και απλώνεται σε όλο το σώμα σου και νιώθεις χαλαρά. Πιο χαλαρά. Αρχίζεις και νιώθεις το σώμα σου χαλαρό, ακόμα πιο χαλαρό. Τρία, εισνέεις λίγο πιο βαθιά, εκνέεις. Κάθε εκπνοή αδειάζει το μυαλό σου. Αδειάζει από έννοιες, από σκέψεις. Το κύμα της χαλαρότητας στα πόδια σου, μέσα
κίνησή σου και προχωράει. Το στήθος σου είναι χαλαρό. Όλη η πλάτη σου, η σπονδυλική σου στήλη, η καθάρωση. Νιώθεις και τα χέρια σου χαλαρά. Σου είναι χαλαρός. Και αυτό το κύμα προχωράει στο κεφάλι σου. Χαλαρώνεις ακόμη και πολύ. Αφήνεσαι σε υπέροχα, αλήνια, ήρεμη και χαλαρή. Ακόμη πιο χαλαρή. Τέσσερα, σμέεις λίγο πιο βαθιά. Σμέεις μαζί με την εκπνοή σου. Το μυαλό σου αδειάζει. Και χαλαρώνεις. Αφήνεσαι σε αυτή τη θάλασσα γαλήνης, ηρεμίας, χαλαρότητας. Χαλαρά. Πέντε, εισμέεις βαθιά, εκπνέεις και χαλαρώνεις. Στη φωνή και χαλαρώνεις πιο πολύ. Οποιοδήποτε εξωτερικό ήχο δεν σε ενοχλεί. Εστιάζεις στη φωνή και χαλαρώνεις ακόμα. Πώς είσαι? Θα μιλήσουμε για σε ελληνικά. Πειράζει αν θα Λέω, θα μιλήσουμε ελληνικά. Δεν πειράζει αν κάποια στιγμή θα μπερδευτούμε και θα πούμε και κάτι ρουμάνικα, θα το μεταφράσουμε. Ωραία. Perfect. Θέλω για μια αρχή, θέλω να πας σε ένα μέρος δικό σου, οδέτερο,
στο 3 για να κάνουμε έναν έλεγχο. 1, 2, 3. Ναι, είμαι πάνω σε ένα, σαν κύματα είναι, όχι της θάλασσας. Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα και είμαι πάνω και είναι σαν να ταξιδεύω πάνω. Πώς νιώθεις? Μια ηρεμία, βαθιά. Είμαι σε μια έτσι απόλυτη ηρεμία. Τέλεια. Να σημειώσουμε τη σήμερα. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το θέμα. Γι' αυτό και είναι πολύ περίεργο το ότι είπες ότι είσαι πάνω από κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ναι, θα, ναι. Θα μετρήσω από το 1 στο 3 και θέλω να συνδεθείς με το όρο αντίχηση Σούμαν. 1, 2, 3. Ναι, αν θέλεις κάνε μου ξανά την ερώτηση, γιατί όταν μιλάς ακούγεται θόρυβο και έχει λίγο κοπεί μία λέξη. Ωραία. Γιατί για Σούμαν άκουσα, δεν άκουσα για το... Την αντίχηση Σούμαν. Αντίχηση, ναι. Ναι, είμαι σε ένα περιβάλλον, σε ένα κάθομαι, είναι απόλυτα, είναι σαν να είναι, διαπερνάνε παντού αυτά τα κύματα. Είμαι σε αυτή τη στιγμή, η φρεκβένσα. Ναι, συχνότητα. Η συχνότητα. Είναι ίσια, δεν κάνει κύματα. Δεν έχει αυξομοιώσεις. Όχι. Ωραία. Θέλω να συνδεθείς με την έννοια της αντίχησης Σούμαν. Ναι. Και τι είναι αυτή, με απλά λόγια. Αυτή είναι, καταρχήν, με διαπερνά αυτή τη στιγμή. Έχει άμεση σχέση με το πώς νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι. Μας εξαρτάται σε πιο... καθημερινότητα. Για τον καθένα είναι διαφορετικά με τη διάθεση που, δηλαδή το σώμα του, η αποδοχή στο σώμα είναι μαζί με το πώς είναι η διάθεση της ημέρας. Αν σε περίπτωση δεν, με απλά λόγια, δεν είσαι καλά, θα σου χαλάσει ή θα πέσει πιο χαμηλά ή θα ανέβει. Το πιο τέλειο στον άνθρωπο είναι αυτή που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έχεις ένα αριθμό που μπορείς να μας δώσεις? 369 μου έρχεται. 369.
Τέλεια. Από όλες τις έρευνες που έχουν κάνει από το 1953 που ήταν η πρώτη φορά που μετρήθηκε η συχνότητα Σούμαν, από το Σούμαν, αυτό έχει πάρει και το όνομα, ήταν στα 8, στα 7,83 Hz. Από το 2015 που αρχίσανε και μετράγανε, όχι αρχίσανε, συνεχώς μετράγανε, έχουν δει ότι έχει ανεβεί. Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Και έχει αλλάξει. Ναι, και έχουν αυξομοιώσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή το 2016 είχε φτάσει στα 8. Μετά έχει, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Δεν έχει το ίδιο, δεν είναι 8, αλλά έχει διαφορές. Πάει, ναι, φτάνει μέχρι 16. Ναι, πάει μετά 8 και ανεβαίνει, αλλά υπάρχουν στιγμές που πάει και λίγο πιο κάτω. Έχει αυτή τη... Ναι, μεν έχει αλλάξει, αλλά είχε και αυτή τη δυνατότητα να ξανακατέβει. Ναι, η ερώτηση είναι ότι από τότε, από το 1953 που ανακαλύψαν το 7,83 Hz, έχουν ανακαλύψει και έχουν κάνει πολλές έρευνες και έχουν, ας το πούμε, συνδεθεί την ηλεκτρομαγνητική του εγκεφάλου μας ότι είναι πάλι στο 7,83 που λέγονται και α. Για να φτάσει στο 16 που είναι αυτή τη στιγμή είναι στα κύματα θέτα. Το θέμα είναι ότι 7,83 είσαι σε ένα στάδιο σαν σε ύπνωση. Όταν ανεβαίνει αυτή η συχνότητα, ανεβαίνει και η συχνότητα του εγκεφάλου μας, αρχίζουν και συνεργάζονται, τουλάχιστον αυτά λένε οι έρευνες, αρχίζεται και συνεργάζεται το δεξί εμισφαίριο με το αριστερό εμισφαίριο. Ναι, μεν είμαστε πιο δραστήριοι, ναι, μεν είμαστε και βλέπουμε πολλά περισσότερα πράγματα από την μεταφυσική πλευρά, αλλά είμαστε και πιο δημιουργικοί, αλλά είμαστε και, και ήρεμοι. Η ερώτηση είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2022. Η συχνότητα της Γης περίπου ποια είναι και θέλω να κοιτάξεις και η συχνότητα της ανθρωπότητας. 1, 2, 3. Της ανθρωπότητας δεν είναι ίδια με την συχνότητα της Γης. Δεν έρχονται πάντοτε στην ίδια συχνότητα. Υπάρχουν στιγμές, αλλά είναι κάτι σαν τεχνητό. Δεν είναι όχι σαν τεχνητό, είναι τεχνητό. Τι εννοείς είναι κάτι τεχνητό? Η αλλαγή που έχει γίνει στη συχνότητα. Και στη συχνότητα πιανού? Για των ανθρώπων και της Γης. Αλλάζοντας τη συχνότητα της Γης, έχουν τη δυνατότητα και αλλάζει και η συχνότητα της ανθρωπότητας. Είναι όλη η κατάσταση αυτή είναι επηρεασμένη. Δεν είναι αυτή η συχνότητα που... Μισό λεπτό. Ας το πάρουμε με τη σειρά. Όταν μετρήθηκε η αντίχηση της Γης, η συχνότητα της Γης και τα λοιπά, ήταν 7,83 Hz. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περίπου, γιατί έχει αυξομοιώσεις, είναι περίπου στα πόσα? Αν σου έρχεται κάποιο άλλο. Εμένα μου δίνει 8,1. 8,1. Δηλαδή, το 2015, πήγαινε στο 2015, είχαν πει ότι μετρήσανε 15 Hz.
σχεδόν διπλάσια. Ναι. Έχει ξαναπέσει. Ναι, πέφτει και ανεβαίνει, πέφτει και ανεβαίνει. Είναι κάτι σαν να είναι από ένα μόνιτορ που το χωρίς να το κάποιον, υπάρχει αυτή η συχνότητα που σαν να είναι ένα πρόγραμμα. Ωραία. Και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι πρόγραμμα, το έχουν φτιάξει, είναι πρόγραμμα. Δεν είναι από τη γη φτιαγμένο. Ωραία. Όλα είναι ενέργεια. Ναι, και είναι ενέργεια τα και πάντα οι συχνότητες. Ναι. Είναι όλα σαν... επηρεάζονται. Όλα είναι σε ένα δίκτυο. Ναι. Σε όλο το σύμπαν. Είναι σαν ένα μάτριξ, να το πω έτσι, και έχει συχνότητα. Απλώς είναι έτσι, σε αυτό το ρυθμό, η συχνότητα. Ωραία. Το μάτριξ έχει κάποια σαν λωρίδες και εδώ είναι συχνότητες, έτσι πάνε. Perfect. Μείνετε πάλι εκεί και θέλω να πας. Για πολλά χρόνια η συχνότητα ήταν, η αντίχυση ήταν 7,83. Hertz της γης, μετρημένη. Πήγαινε στην πρώτη στιγμή που ξεκίνησε και είχε διακυμάνσεις. Δεν ξέρω ποια χρονολογία, πάντως μετά από το 1953. 1, 2, 3. Ναι, οι διακυμάνσεις έρχονται πάλι στο 1953. 53 ήταν που το μέτρησε και από πολλά χρόνια έμενε σταθερή. Όχι, δεν ήταν σταθερή. Ωραία, πήγαινε τότε στην δεν πρώτη ήταν φορά. Σταθερή, ναι. Αλλά η πουλς, υπάρχει σταθερότητα και όταν κάποιες φορές, βέβαια δεν είχαν τη δυνατότητα να μετρήσουν ακριβώς πώς είναι τώρα, οπότε δεν μπορούσαν να βρουν ακριβώς ότι είχε και εκεί. Επειδή όχι όλα αυτά τα τεχνικά δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να σε καθοδηγήσω εκεί, δεν τα ξέρω. Οπότε εγώ βλέπω, λέω. Ναι, σίγουρα θα βλέπεις πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορέσω εγώ να καταλάβω. Απλώς πήγαινε στην πρώτη στιγμή που έχει γίνει μια διακύμανση μεγάλη. Δηλαδή όταν ανέβηκε, ας πούμε, από το 7,83 ανέβηκε στο 15, π.χ. Αλλά μετά το 1953. Καλά, αυτό έχει γίνει πολύ αργότερα. Έχει γίνει το 1900, αρχίζαν από 1977. Εκεί και είχαν... Πήγαινε δηλαδή όπως έχεις το γραφικό σχέδιο μπροστά σου, πήγαινε όταν έχει κάνει το μεγαλύτερο πικ. Και ποια χρονολογία ήτανε και πού έχει φτάσει. Το πιο η μεγαλύτερη χρονολογία ξεκίνησε από το 2020. Ωραία. Και πόσο είχε φτάσει η διακύμανση. Τότε... Η διακύμανση έχει φτάσει στο 15,6 και πιο μεγάλη έχει φτάσει το Φεβρουάριο του 2022. Πόσο έχει φτάσει? Στο 16. Στο 16,000. Μάλιστα. Μπορείς να βρεις και στην αιτία γιατί έχει γίνει αυτό, με τι συνδυάζεται? Τον 20, το 2020, το 15 και το Φεβρουάριο του 22. Δεν μπορούσα να... Είναι ό,τι έχω εγώ, είναι κάτι που κάποιοι ελέγχουν αυτό. Δεν μπορούσαν να το δώσουν ξαφνικά. Δεν γινόταν. Δεν άντεχε η γη, δεν άντεχε και ο άνθρωπος, γιατί επηρεάζεται. Δηλαδή, όταν αλλάζεται η συχνότητα της γης, αλλάζεται και η συχνότητα με το ανθρώπου. Ναι, μα η έρευνα,
Οι έρευνες αυτό έχουν δείξει ότι επηρεάζεται ο εγκέφαλος, δηλαδή πρακτικά όλη την ανθρώπινη, το ανθρώπινο σώμα, το φυσικό σώμα και των ζώων. Δεν έχω διαβάσει για τα φυτά, δεν ξέρω. Δηλαδή, και τα άλλα. Φυτά είναι, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ τίποτα. Το ξέρω, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση που μόλις μπήκες ήσουν πάνω σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και τα ζώα και βεβαίως τα φυτά θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο επηρεασμένα. Διότι ωραία. Έχουν την επαφή και σε πολύ πιο μεγάλο βάθος, απλώς εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αν θα έχουμε επαφές με τα φυτά, όπως είναι τα δέντρα, όπως αυτά μπορούν και μας ανταγκαλιάζουν, να το πω αυτό. Αυτό έχουν τη δυνατότητα να μας είτε να μας ηρεμήσουν, είτε να μας μεταδώσουν την μεγαλύτερη, δηλαδή αυτό που λέμε με τον εγκέφαλο που συνεργάζεται η αριστερή και η δεξιά και είσαι πιο δημιουργικός και λοιπά. Γι' αυτό και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ όχι μόνο την καλή δημιουργικότητα αλλά και την αρνητική δημιουργικότητα. Ωραία. Τώρα Ναι, κατάλαβα. Όταν επηρεάζεται κάτι, επηρεάζεται, είμαστε στο 3D, είναι φυσιολογικό. Στο dual, στη διαδικότητα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή μου είπες, το Φεβρουάριο έκανε τη περισσότερη, πώς το λένε, 16 Hz. Κίνησε τότε σε αυτό το μήνα, αυτό ήρθε σαν πληροφορία. Ωραία. Θα περάσουμε μετά και θα δούμε πώς έχει επηρεάσει γενικά όλη την ανθρωπότητα και όλη τη γη πρακτικά, δηλαδή τα ζώα και τα φυτά. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 είπανε ότι σταμάτησε η καρδιά της γης. Δεν μπορούσα να βρω κάποια στοιχεία ούτε αυτό. Συνδέσουμε την 2 Σεπτεμβρίου 2020 και πες μου τι έχει συμβεί εκείνη την ημέρα. 1, 2, 3. Ναι. Εμένα ήρθε η εικόνα ενός δέντρο που έχει πολλά, είναι αυτή η λάμπη, για να το πω έτσι στη γλώσσα αυτή την λάμπη, είναι σαν, και από κάτω τη ρίζα του την έχει σε ένα σχήμα, όχι ακριβώς καρδιάς, αλλά δείχνει έτσι, εκεί είναι σαν να είναι ένα κέντρο που το χειρίζονται. Δεν έχει σταματήσει, ήταν σαν να αλλάζουν ένα τσιπάκι ή όχι, από την αγνότητά της που σιγά σιγά μπήκανε μέσα και κάναν διάφορες μετατροπές. Το 2020, το Σεπτέμβριο, 2 Σεπτεμβρίου, καταρχήν το 2 έχουν και αυτή μια αριθμητικά, μαθηματικά, δεν είναι τυχαία που έχουν τη λέξη. Σαν να τα υποχρεωτικά, σαν ένα κομπιούτερ που τα έχουν υποχρεώσει να κάνουν, έχουν πειράξει σαν να έχουν βάλει, όχι ένα τσιπ, δεν ξέρω τα τέχνη. Τίποτα, ναι. Κάτι, ας πούμε, κάτι έχουν βάλει, οκ. Ναι,
Ναι, ήτανε αυτό... σαν διόρθωση. Όχι, ήταν κάτι επίτηδες να το κάνω. Ήταν για, για να επιβραδύνει κάποια εξέλιξη. Εξέλιξη, ναι, βεβαίως εξέλιξη, αλλά πάλι εξέλιξη που δεν θα ήταν για την ανθρωπότητα ναι, μεν, θα, οι άνθρωποι θα το παίρνανε, το παίρνουν σαν κάτι, μια εξέλιξη καλή, αλλά έχει και την άλλη την πλευρά που εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Η ημερομηνία ήτανε γραμμένη, για να το πω έτσι όπως το λένε στα βιβλία. Έπρεπε να γίνει. Σαν, με... ναι. Γραμμένη, τι εννοείς, δηλαδή ήταν σαν ορόσημο ή για ποιο πράγμα. Ναι, ήταν σαν να πεις, εγώ σε 1000 χρόνια προγραμματίζω κάτι να γίνει και έπρεπε να γίνει. Και θα γινόταν. Ωραία. Μπορείς να δεις τι ήταν αυτό το κάτι που έπρεπε να γίνει 2 Σεπτεμβρίου. Ναι, έπρεπε να γίνει μια αλλαγή προς την ανθρωπότητα, να μπορεί να... Μισό λεπτό. Η αλλαγή συζητά μια συχνότητα. Συζητά ναι, μια αντίθεση. Να αλλάξει, ναι, να αλλάξει η συχνότητα, να μπορεί η ανθρωπότητα να κάνει κάποιες αλλαγές. Πώς να αλλάξει, δηλαδή... Πόσο ήταν και πώς την έχουν αλλάξει, αν έχεις τέτοιες λεπτομέρειες, αν μπορείς να νιώθεις, να δεις. Έχω λεπτομέρειες. Λοιπόν, η ανθρωπότητα ήταν σε άλλο ρυθμό καταρχήν. Ήταν σε έναν ρυθμό πιο... δεν θα έλεγα πιο ήρεμο μόνο, αλλά... Ρουτίνας. Υπήρχε και μια ρουτίνα, ναι. Αλλά και πιο, σε ποια ανθρώπινη... Δηλαδή αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε οι περισσότεροι. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπότητας. Με την αλλαγή θα γινότανε... Καταρχήν θα ξύπναγε ο κόσμος. Θα ξύπναγε. Όταν λες θα ξύπναγε, δηλαδή... Θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Να μάθουν κάποιες αλήθειες που δεν... Βασικά θα είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι βασικά κρυμμένες. Ναι. Ξεχασμένες. Δεν είναι ξεχασμένες, είναι κρυμμένες. Ξεχασμένες με την έννοια ότι... Με, για κάποιους είναι ξεχασμένες, δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι, μιλάμε στο γενικό. Στο γενικό. Έχεις πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά δεν έχεις πρόσβαση προς εκείνα. Δεν είναι χαμένες, αλλά είναι θαμένες, είναι και ξεχασμένες. Για τα αναγκαστικά, αν ήξερες, θα τα έψαχνες. Ενώ το έχεις ξεχάσει κάτι, τελείωσε. Δεν μπορείς να το ψάξεις. Αυτό εννοώ. Ξεχασμένες. Υπάρχουν, ναι μεν, γιατί λένε ότι όλες οι πληροφορίες είναι μέσα μας. Είναι μέσα στο DNA μας. Απλώς είναι η συχνότητα που μας κρατάει σε ένα επίπεδο που να μην μπορέσουμε να... Ακούμε, να βλέπουμε, να νιώθουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι ακριβώς όπως, ναι, όπως ακούς μια ραδιοσυχνότητα. Δεν μπορείς να ακούσεις και τα λοιπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ναι, δεν μπορείς να ακούσεις για τον ένα σταθμό, ας πούμε, που είναι... Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση να μπορούμε να τα ακούσουμε όλα
αν θέλουμε και να επιλέξουμε χωρίς, δηλαδή όπως κάνουμε τώρα με ένα control ή οτιδήποτε με το χέρι σου να κάνεις την αλλαγή, υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μπορούμε να κάνουμε την επιλογή με τηλεπάθεια. Ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτή... Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι. Το ορόσημο αυτό το 2 Σεπτεμβρίου 2020, mm-hmm. ποιανό ήταν, για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν ήταν η ανθρωπότητα, ήταν έπρεπε να επιβάλλονται ξανά τις ίδιες συνθήκες για να μπορέσει να κρατηθεί η ανθρωπότητα γενικώς, όχι μόνο η ανθρωπότητα και τα ζώα και όλα αυτά. Δηλαδή η γη έπρεπε να κρατηθεί στο ίδιο, στην ίδια συχνότητα. Αυτή ήταν η διόρθωση. Όχι, δεν έπρεπε. Έπρεπε να αλλάξει. Δεν θέλαν να το αλλάξουν για να μην μπορούμε να διαπιστώσουμε την δυνατότητα που έχουμε εμείς ως άνθρωποι. Ωραία. Προχώρα λίγο από τις 2 Σεπτεμβρίου 2020. Προχώρα μέχρι το Φεβρουάριο του 2022. Από το 20 μέχρι το 22 έχουν κάνει κάποιες, δηλαδή από το 2 Σεπτεμβρίου το έχουν κρατήσει κάπου, έχουν αλλάξει κάτι, έχουν τέλος πάντων. Το έχουν πετύχει, γιατί μου είπε το Φεβρουάριο του 2022 είχε ότι μεγάλη... δεν το έχουν πετύχει, το έχουν, τους ξέφυγε. Γιατί το να φτάσει το 2022 να έχει πάλι 16 Hz, σημαίνει ότι δεν το έχουν πετύχει. Όχι, δεν το έχουν πετύχει. Με την απλή λογική μου. Δεν ξέρω αν είναι απλή ή αν είναι μέσα της ύπνωσης. Δεν το έχουν πετύχει. Αυτό είναι... Ωραία. Εκεί παίζεται το... Mm-hmm. Τώρα έχουμε Ιούλιος του 2022. Από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, πώς βλέπεις την κατάσταση? Βάσει πάλι τη συχνότητα της γης. Έχουν γίνει, δεν φαίνονται, δηλαδή μας φαίνονται πολύ... δεν είναι τόσο αντιληφτά για την καθημερινότητά μας, γιατί σαν να μας βάζουν κάτι φίλτρα, αλλά έχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν να τους πιάσουν αυτά τα φίλτρα που βάζουν, κάτι που δεν θέλουν να ανακαλύψουν αυτή την αλλαγή και αυτή τη δυνατότητα που έχουμε ως ανθρώπινο. Και να αντιληφθούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Όχι, να αντιληφθούμε και ένα... Αυτό είπα. Να αντιληφθούμε με το μυαλό εννοώ, με τον εγκέφαλο στο φυσικό κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολλοί που ήδη το αντιλαμβάνονται, αλλά δεν ξέρουν να το εξηγήσουν με τους φυσικούς όρους, ας πούμε. Δεν τους πιάνουν και αυτά τα φίλτρα που για κάποιο λόγο. Είναι σαν κάτι ορισμένοι, ναι μεν, έχουν περάσει σε αυτή τη συχνότητα, αλλά είναι σαν να έχουν ένα πέπλο, ένα φίλτρο και δεν μπορούν ακριβώς ή δεν είναι ακόμα, να το πιστέψουν, να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή την αλλαγή. Και αυτό και είναι μόνο ορισμένοι που έχουν, δεν τους πιάνουν τα φίλτρα. Ωραία. Θα μετρήσω από το 1 στο 3 και θέλω, αν και μπορείς, να μου πεις ένα ποσοστό της ανθρωπότητας που είναι και έχει συγχρονιστεί με τις συχνότητες της γης. 1, 2, 3. Μου δίνει ένα ποσοστό από 40 έως 60. Τέλεια. Ωραία. Um,
δεν φαίνονται, αλλά ξαφνικά είναι σαν να υπάρχει ένα σαν μπάλα, θα σπάσει μπάλα και θα μείνουν πολύ έκπληκτοι, να το πω έτσι. Υπάρχει σαν μία... Υπάρχουν δύο πλευρές. Κάτι που δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν αντιληφθεί για την αλλαγή και να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει, και υπάρχουν και αυτοί που σαν όχι να κρύβονται, αλλά το ξέρουν, νιώθουν και είναι σαν να τους το κάνουν έκπληξη. Δεν το περιμένουν ακριβώς. Ναι, μεν, αλλά. Mm-hmm. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα. Ας πάμε στο άλλο μέρος. Έχει συνδεθεί με τη συχνότητα και ότι είναι περί συχνότητας της γης. Είπαμε όλα είναι ενέργεια. Εμείς ζούμε πάνω στη γη, μέσα στη γη, μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης. Όλα αυτά, συχνότητες, αντίχηση και όλα αυτά, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, μας επηρεάζουν όλοι. Γιατί όλοι είμαστε ενέργεια. Όλοι και όλα. Πάμε τώρα στην ανθρωπότητα. Ποιες είναι οι διαφορές, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή το 2000 η συχνότητα της γης ήταν κάποια. Η συχνότητα της ανθρώπινης ύπαρξης έπρεπε να είναι συγχρονισμένη με τη συχνότητα της γης, το 7,83. Συνδέσου στο 2010 και δες αν αυτή η συχνότητα της γης, η αντίχηση της γης, έχει ανεβεί και αν παρομοίως έχει ανεβεί και η συχνότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο 3. 1, 2, 3. Ναι, έχει ανέβει και η συχνότητα. Μαζί με τη συχνότητα της γης έχει ανέβει και η συχνότητα της ανθρωπότητας. Και νωρίτερα από 2010. Θα το βάλα περίπου στο 2000, έβαλα το 2000 και μετά το 2010. Ωραία, πήγαινε τότε στο 2020. Έχουν γίνει όλες οι αλλαγές. Έχουν γίνει step by step. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα έχουν. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε να γίνει, είναι σαν να έχεις ένα καλώδιο και πέφτει το ρεύμα και του βάζεις ρεύμα και θα πάθει ζημιά, δηλαδή κάποια ηλεκτρικά είδη. Ενώ έτσι έπρεπε, αυτά είναι όλα που από εκείνη το δέντρο που είναι, από εκεί γίνονται όλα και είναι σαν να είναι η καρδιά μας που μας δίνει το αίμα, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα χωρίς να είναι προγραμματισμένο. Να δουλεύει η καρδιά, σταματάει η καρδιά. Βέβαια, αυτό είναι λίγο τρόπος που λέγει, δεν είναι μεταφορικά το λέμε. Όλα έχουν γίνει σιγά σιγά. Και έχουν φανεί, γι' αυτό και έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα. Στο
Δηλαδή με την αλλαγή αυτή έχουν βγει και πάρα πολλά και ενδιαφέρον για τον κόσμο, για να ξέρει για την ύπαρξή του, για να ξέρει τι συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από όλη την ύπαρξή μας σε αυτό το κομμάτι της γης. Γιατί εδώ είμαστε σε ένα κομμάτι πολύ περιορισμένο. Ταυτόχρονα γίνονται και... Δηλαδή, είναι πολύ πιο απλωμένο από όσο είμαστε εμείς περιορισμένοι. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Είναι μια αλλαγή σε όλο το σύμπαν. Ναι, είναι μια αλλαγή σε όλο το σύμπαν. Αλλά όσο για τον πλανήτη, εκεί είναι τελείως διαφορετικό από όσο αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έχει βεβαίως το ίδιο με τις συχνότητες, αλλιώς όμως λειτουργεί εκεί. Αλλά ο πλανήτης αυτός γης, που εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι αυτό που έχουμε μάθει και είναι περιορισμένο, δεν είναι τόσο μικρό, είναι πολύ πιο απλωμένο, που δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε γνώση για αυτά, αλλά και εκεί έχουν γίνει αλλαγές. Τη συχνότητα, λέω. Ναι, κατάλαβα, ναι. Είναι πολύ πιο βαθιά, δεν είναι αυτά που περιοριζόμαστε εμείς. Αλλά υπάρχουν που ήδη ξέρουν, ήδη γίνονται έρευνες και δεν έχουμε πάρα πολύ, τουλάχιστον όπως το βλέπω εδώ, για να μάθουμε πολλά πράγματα που θα μας κάνει προς την αλήθεια. Δεν το κατάλαβα αυτό, για ξαναπέστω. Θα γίνουν απότομες αλλαγές και θα μάθουμε πράγματα που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένα, αλλά ναι, χωρίς δηλαδή ούτε καν θα μπορούσαμε να το σκεφτόμαστε. Ωραία. Είναι λίγο, δηλαδή, όταν συνεργάζονται στον εγκέφαλο, η δεξιά και αριστερά, έχει μεγάλες δυνατότητες. Όταν θα φτάσουν οι περισσότεροι που υπάρχουν, είπαμε και αυτά, θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα που δεν θα μπορεί να το χωρέσει εύκολα ο νους του ανθρώπου. Σε αυτό το στάδιο που είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ή που ήταν πριν 10 χρόνια. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό είπες στα βήμα-βήμα, ας πούμε. Ναι, βήμα-βήμα, αλλά αυτό που θα ανακαλυφθεί θα είναι για ορισμένο σοκ. Ναι, γιατί δεν έτοιμο. Θα έχουν φτάσει να κάνουν... Είναι σαν να ανεβαίνεις στο πέμπτο όροφο, είτε πετάς και φτάνεις στο πέμπτο όροφο, είτε πας βήμα-βήμα, δηλαδή πας το πρώτο, πας το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και μετά φτάνεις στο πέμπτο. Ναι, δεν έχεις ανάγκη. Δηλαδή θα μπορείς να φτάσεις στο πέμπτο χωρίς να κάνεις τα σκαλοπάτια, να το πούμε και αλλιώς. Ναι, αλλά είσαι σε ένα φυσικό περιβάλλον. Όπως και να το κάνεις, είσαι περιορισμένος μέσα σε ένα σώμα φυσικό. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το κάνω. Πώς? Ορισμένοι θα μπορούν να το κάνουν, όχι όλοι αμέσως. Ναι, όχι. Εξήγησα στον εαυτό μου, ας πούμε, αυτό το βήμα-βήμα. Αυτή την εξήγηση βρήκα. Ότι το να σε πετάει κάποιος πάνω στο πέμπτο όροφο και να έχεις όλη αυτή την πανόραμα, ας πούμε, τη θέα, μπράβο και τα λοιπά, θα είναι λίγο σοκ, όπως και να το κάνει. Και το πάμε στο καλό το παράδειγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Ενώ αν έχεις ανεβεί με τα σκαλιά μέχρι στο πέμπτο όροφο, καταρχάς έχεις ετοιμάσει τον εγκέφαλό σου ότι ξέρεις από εκεί που θα ανεβώ πιο ψηλά, θα δω και κάτι άλλο.
δεν θα είναι τόσο σοκ. Όπως και να το κάνει. Ό,τι και να δεις από το πέμπτο όροφο. Πλέον ο εγκέφαλός σου, το σώμα σου και τα λοιπά, το έχουν ψιλοσυνηθίσει, ας το πούμε. Και ας μην γελιόμαστε. Ο κόσμος είναι ό,τι είμαστε εμείς και ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή κάπου να συμβεί κάτι τρομακτικό, δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν θα υπάρχει μέσα στο κόσμο μας. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό είπα με το πέμπτο όροφο, με την έννοια ότι εντάξει, δεν θα έχεις ένα σοκ, ήδη κάπου έχεις προετοιμαστεί ότι κάτι θα δεις, σιγά σιγά, βήμα βήμα. Θα μάθεις το ένα, θα μάθεις το άλλο, σιγά σιγά θα μπορέσεις να ανέβεις και δεν θα είναι το σοκ το μεγάλο, που δεν θα μπορέσει να το επεξεργαστεί, ας πούμε, ο εγκέφαλός, γιατί έχει περιορισμένες δυνατότητες. Εσύ συζητάς αυτό που βλέπεις εσύ, για να το βάλω σε πιο έτσι, τι έχω καταλάβει εγώ, είναι ότι πρακτικά και εδώ, σε αυτό το φυσικό κόσμο, στην ύλη, έχουμε φοβερές δυνατότητες που κάπου, λόγω της συχνότητας, μας έχουν περιορίσει. Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι η φυλακή μας είναι το μυαλό μας. Σωστά. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η συχνότητα της γης, αναγκαστικά πρέπει να ανεβούμε και οι συχνότητές μας. Τη στιγμή άλλοι θα μπορέσουν, άλλοι δεν θα μπορέσουν. Είναι αναλόγως και ο καθένας πώς θα το διαχειρίσει αυτό το πράγμα. Είναι και την DNA έχουμε. Και αυτό, και αυτό. Άλλοι θα μπορέσουν να ανατρέξουν, ας πούμε, στους κωδικούς που έχουν ήδη στο DNA, γιατί όλη η ιστορία μας έχει στο DNA μας. Άλλοι δεν θα μπορέσουν, θα έχουν την πρόσβασή τους κλειστή, ας το πούμε έτσι. Πες μου κάτι, αν μπορείς, πήγαινε στο 2019, όταν ξεκίνησε όλη την ιστορία αυτή. Θέλω να καταλάβεις γιατί βιαστήκανε. Τι ήτανε, ποιο ήτανε το σημείο που βιαστήκανε. Το σημείο που βιαστήκανε ήταν αυτή η αλλαγή. Ερχόταν η αλλαγή του 20, του 21. Ναι, ήταν ξεκίνησε, γι' αυτό λέω ότι ήταν προγραμματισμένοι και αυτοί κάτι ήταν ήδη προγραμματισμένοι από πιο νωρίς. Και αυτοί ήταν σαν να είχαν βάλει κάτι να μην γίνει ακόμα, δηλαδή το εμποδίζαν, αλλά δεν γινόταν. Και αυτό σαν να πετάξαν αυτό το εμπόδιο από εκεί, σαν να έχω βάλει... Πώς να σου πω, για να στηρίξει κάτι που δεν θέλω, να ένα ρολόι, αν του βάζω κάτι πάνω, το αφήνω στην ίδια, στην ίδια ώρα. Ενώ ένα ρολόι, να του βγάζω στο μηχανισμό, δεν ναι, ξέρω. Ναι, κατάλαβα. Βάζω ένα εμπόδιο. Αυτό έπρεπε να έχει συμβεί πιο νωρίς. Το έχουν βάλει εμπόδιο. Αυτό τι εννοείς, αυτό έπρεπε να συμβεί. Τι είναι το αυτό, τι εννοείς. Η συχνότητα, η αλλαγή της γης έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Δηλαδή... Εκεί δουλέψανε, εκεί δηλαδή που λένε ότι σταμάτησε η καρδιά της γης. Ναι. Το 2020. Ναι. Αυτή έπρεπε να είχε γίνει πιο νωρίς από 20. Και γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί το εμποδίσανε. Ήθελα να προετοιμαστούν για την αλλαγή που θα γινόταν. Διότι δεν θα μπορούσαν να προλάβουν να κάνουν ό,τι συμβαίνει. Ποια είναι η ημερομηνία. Γιατί η αλλαγή έχει ξεκινήσει, σιγά σιγά έχει ξεκινήσει. Ποιο είναι το πικ, το πιο ψηλό σημείο, αν έχεις μια χρονολογία και μια συχνότητα. Σου έχω πει και στην αρχή, έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει και οι αλλαγές, επειδή έχουν γίνει και γινόταν οι αλλαγές της συχνότητας για να φτάσει στο πιο ιδανικό για τη γη και για τον άνθρωπο να συμβαδίζουν στο σημείο που έπρεπε να γίνει, όπως τώρα έχει γίνει.
Έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο νωρίς. Αυτό έχει για να το εννοείς για να το εμποδίσουν. Εννοώ για να ξυπνήσει ο άνθρωπος και να μπορεί ό,τι γίνεται τώρα να ελευθερωθεί και να δει τι συμβαίνει, έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς. Κάποιοι θέλαν να σταματήσουν να ξυπνήσει η ανθρωπότητα νωρίτερα. Και έχουν κάνει έχουν βάλει κάποια εμπόδια, τεχνικά, με την πώς να το πω πιο απλά. Έχω μια αρρώστια. Πάω και παίρνω κάποια γιατροσόφια, γίνομαι καλά και κάποιος δεν θέλει να μου πει ότι έχω γίνει καλά. Για κάποιους λόγους δικούς. Το ίδιο έχει γίνει και με αυτό. Έπρεπε η ανθρωπότητα να ελευθερωθεί πολύ νωρίτερα. Να είναι... Αυτή ήταν η φυσιολογική ροή. Ναι. Της ενέργειας, της όλο το σύμπαν, όλη αυτή δεν ξέρω πώς να το πω, εντάξει, της κοσμοφιωρία, φυσικής, βγαντικής και όλα αυτά. Ακριβώς. Ωραία. Μου είπες όμως το 2020 ότι κάποιοι το εμποδίζανε, ότι υπήρχαν κάποια προγράμματα. Θέλω να βγεις από εκεί και να δεις ποιοι είναι αυτοί που εμποδίσανε, γιατί πρακτικά εμποδίσανε μια εξέλιξη της γης. Δεν συζητάμε μόνο για την ανθρωπότητα, συζητάμε για τα ζώα, τα φυτά, δηλαδή όλη της μαμάς γης. Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί? Περιλαμβάνεται. Αυτοί έτσι πως τους βλέπω δεν είναι ανθρώπινα όν. Βέβαια έχουν και κάποιο DNA, μικρό ποσοστό, ορισμένοι, όχι όλοι. Και ζούνε και εδώ μαζί μας, ζούνε και κάτω από μας, ζούνε και πάνω από μας. Και είναι μια συνεργασία, ας το πούμε. Ναι, και δεν είναι μόνο από έναν... Δηλαδή έχουν διαφορετικές εμφανίσεις, δηλαδή άλλοι έχουν σαν δρακόνιεν, άλλοι είναι γκρι, άλλοι είναι... Είναι μια συνεργασία σαν να είναι μια ιεραρχία. Τέλεια. Όχι σαν να είναι, είναι ιεραρχία. Ωραία, μια συνεργασία με ιεραρχία. Ναι, ωραία. Γιατί κατέχουν και πιο πολύ την... Τεχνολογία, δηλαδή είναι σε πιο υψηλό στάδιο. Ωραία. Πάμε ξανά στο 2022. Mm-hmm. Πες μου τι βλέπεις από πλευράς αντίχυση της γης, γιατί από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να την κατεβάσουν για τους δικούς τους λόγους. Δηλαδή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έχει γίνει πολύ φορτωμένο. Έτσι όπως το... Ελέγχεται. Δεν ελέγχεται σε ποσοστό 100% από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεν μπορούν. Αυτό λέω, βάζουν εμπόδιο και το πετάει. Δηλαδή είναι σαν να θέλω να στηρίξω κάτι, αλλά το στηρίζω για λίγο, αλλά στο πετάει, γιατί εγώ θα προχωρήσω, δηλαδή. Αυτό δεν μπορεί πλέον να γίνει. Mm-hmm. Γιατί έχουν βάλει αυτή την ατζέντα 2030 σαν σημείο, ας το πούμε. Τι συνδέσουμε το 2030, τι συμβαίνει εκεί. Τι περιμένουν ότι θα συμβεί και προσπαθούν να βάλουν εμπόδια κτλ. Στο 3. Εντάξει, άμα το έχει συνδεθεί, ναι, πες. Το έχω δει. Είναι μια... Καταρχήν βάζουν ένα όριο, γιατί έπρεπε να έχουν μια ατζέντα, είναι εντολές που εκτελούν, οπότε
ανθρώπινη εδώ στη γη, στο... Υπόσταση, ναι. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν κάποια, δηλαδή συγκεκριμένα. Κάνεις ένα file, κάνεις ένα... Όχι, από, από κοσμική... Ναι. Από γι' αυτό λένε, ναι, από κοσμική. Απλώς είναι μια απλή ημερομηνία. Ναι, βάζουν ένα στόχο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να έχουν στόχους. Οπότε μέχρι τότε πάλι μπορούν με την... τι σου ρίχνει τη συχνότητα, να φοβάσαι, να... Γενικώς έχεις... να είσαι σε χαμηλή συχνότητα, να φοβάσαι, ναι. Να ζηλεύεις. Θα σου πω, αν μέχρι το 30 θα πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα που εσύ θα σκέφτεσαι, πώς θα τα κάνω εγώ αυτά τα βήματα, δεν φοβάσαι, αρχίζεις. Όχι, η ερώτησή μου, καταλαβαίνω γιατί τα κάνουν, δεν είναι πλέον, δεν είναι και κάτι κρυφό πλέον, το λένε και ήδη, γιατί αυτό είναι και η, πώς τη λένε, η συμφωνία, λένε την αλήθεια με άλλα 800 ψέματα. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Από κοσμική άποψη, είναι ορόσημο το 2030. Άσχετο αν αυτοί βάζουν εμπόδια ή δεν είναι βάζουν. Ορόσημο, είναι ορόσημο. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια χρονολογία. Για ποιο λόγο είναι ορόσημο. Από κοσμική άποψη. Άσχετο τι θέλουν να κάνουν ή τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν. Από κοσμική, γιατί έχουν βάλει 2030. Αυτό ρωτάω, αν όντως υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Είναι μία για τους ανθρώπους. Γιατί καταρχήν δεν υπάρχει χρόνος. Είναι κάτι για μας, είναι κάτι εδώ. Δεν υπάρχει 2030. Ναι, σωστό. Αλλά βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια, αναγκαστικά επειδή ζούμε σε χρόνο και χώρο, έχουν βάλει κάποιες ημερομνίες. Έχουν βάλει κάποιες χρονολογίες. Δηλαδή, το 2019 ξεκινήσανε όλη αυτή την βαβούρα. 2020 ξεκινήσανε την άλλη βαβούρα με τις ενέσεις. 2021 ξεκινήσανε ότι... Πρέπει, άλλο είσαι κίνημα. Υποχρεωμένος, δηλαδή σου βάζουν συνεχώς. Από το 2021 μέχρι τώρα έχουν αλλάξει το τροπάριο και έχουν βάλει άλλα. Δηλαδή συνεχώς να είσαι σε ένα πανικό, πείνα, δυστυχία, ενέργεια, το ένα, το άλλο. Δηλαδή βλέπεις ότι βάζουν αυτοί. Αναγκαστικά και εμείς είμαστε. Σε ρώτησα απλώς από κοσμική τέτοια, αν το 2030... είναι κάποιο ορόσημο για αυτούς. Ναι, μεν δεν υπάρχει χρόνο και τέτοιο, αλλά εμείς ζούμε σε χρόνο, χώρο. Δεν έχουμε βγει. Μα και αυτοί που κάνουν, εκτελούν ό,τι εκτελούν, είναι κάποια όργανα όπως και αυτοί έχουν. Έχουν ανθρώπινα... Υπόσταση, ναι. Μα αυτό σε ρώτησα. Μπράβο, υπόσταση. Ναι. Το ίδιο, υπόσταση. Το ίδιο θα τους επηρεάζουν και αυτούς, όχι όλους τους, όλοι τους, γιατί δεν είναι όλοι τους με το ίδιο DNA. Δηλαδή, για να καταλάβω την ερώτηση, η ερώτηση είναι... Τι θα πάθει ο κόσμος όχι, μέχρι το... Όχι, όχι, όχι. Η ερώτηση δεν αφορά τι θέλουν να κάνουν ή τι θα κάνει η ανθρωπότητα κτλ. Σε ρώτησα απλώς, επειδή υπάρχει αυτή η ατζέντα 2030, από άποψη μεταφυσική, εθερική, γιατί το έχουν βάλει σαν 2030, τι μπορεί να συμβεί τότε. Από αυτή την... Δεν έχει σημασία τι κάνουν, καταλαβαίνω. Το 2030, όπως καταλαβαίνω εγώ, η ενέργεια θα είχε πάρει άλλη ροή, θα γινόταν διαφορετικά πράγματα κτλ. Και σε ρωτάω, είναι απλώς
ένα προγραμματισμένο μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χρόνο και τα λοιπά από αυτούς και είναι τα τελευταία τους, ας πούμε. Ναι, είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ότι είναι προγραμματισμένο και πρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το χρόνο, αλλά δεν θα έχουν δυνατότητα, δηλαδή θα πέσει πολύ πιο νωρίτερα από 2030. Ωραία. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί. Έχει συζητηθεί πολλές φορές η υπόθεση ότι αυτή η πραγματικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή θα μπορεί να χωριστεί σε δύο ή σε τρεις παράλληλες κτλ. Το θέμα είναι αυτές οι δύο, τρεις αμέτρητες παράλληλες πραγματικότητες. Η μια πολύ επικρατούμενη γνώμη είναι ότι ούτως ή άλλως, όσες και να είναι οι παραλλαγές, πάλι θα φτάσει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, η συχνότητα θα ανεβεί, η ύλη θα αλλάξει, θα μπορέσεις και πνευματικά και σωματικά να είσαι στη γη, αλλά να είσαι σε πολύ υψηλές συχνότητες. Ναι. Αυτή η γνώμη, η υπόθεση, πες το όπως θέλεις, ισχύει. Γιατί ναι. Αυτή τη στιγμή έχει χωριστεί η πραγματικότητά μας σε πάρα πολλά. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό ήταν κάπως, δηλαδή, ότι ό,τι και να κάνουν αυτές οι παράλληλες, τελικά παράδοξος, αλλά τελικά θα φτάσουν στο ίδιο σημείο. Είτε η ανθρωπότητα, ας πούμε, θα είναι σε χαμηλή συχνότητα, θα ανεβεί. Σε χαμηλή δόνηση, θα ανεβεί. Είτε θα είναι σε ψηλή, είτε θα είναι σε μέτρια, είτε, ξέρω εγώ, αμέτρητες άλλες υποθέσεις κτλ. Θα φτάσουν στο ίδιο σημείο. Είναι ανάλογα ο δρόμος, πάλι εκεί πάει. Η γη θα αλλάξει συχνότητα, θα ανεβεί και θα υπάρξει εξέλιξη. Και όταν λέμε η γη, εννοούμε όλα, ό,τι υπάρχει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, ό,τι εμπόδια, ό,τι και να αλλάξουν, ό,τι και να τσιντάρουν το ένα το άλλο, το δεν ξέρω τι, να χωρίζουν το ένα το άλλο κτλ. Είναι αμέτρητες δυνατότητες το τι μπορεί να γίνει. Το θέμα, η ερώτηση είναι, θα φτάσουν στο ίδιο σημείο το ότι η δόνηση της ενέργειας της γης ούτως ή άλλως θα ανεβεί. Και μαζί και εμείς. Όχι, αυτό δεν θα είναι καταστροφή. Δεν θέλουμε να... Η αρτισυχνότητα που θα ανέβει, που θα είναι για μας όλη αυτή η γη και με ό,τι, ναι, η γη και η εξέλιξη της γης και η με ό,τι... Η εξέλιξη για αυτούς θα είναι μια καταστροφή. Για ό,τι θέλουν να έχουν στη γη. Αυτοί ούτως ή άλλως έχουν τις δυνατότητες να ζήσουν και σε άλλες διαστάσεις. Απλώς από εδώ είναι η... Παίρνουν την ενέργεια που δεν μπορούν να την έχουν οπουδήποτε. Ωραία. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Είμαστε συνδεδεμένοι με την ανθρωπότητα τώρα, εδώ και τώρα, 2022. Ξέρουμε τι έχουν κάνει οι ενές. Κατεβάζουν πάρα πολύ τις συχνότητες, τις δονήσεις του ανθρώπου και τους κρατάνε κάπου σε μια χαμηλοσυχνότητα φυλακής. Γιατί πρακτικά μετά από 2 χρόνια αυτό φάνηκε. Πες μου κάτι. Αυτή τη στιγμή, 2022,
Αρρωσταίνουν πάρα πολλοί νέοι. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό υποτίθεται με κάποιες ιώσεις και τα λοιπά. Αρρωσταίνουν περισσότερο οι νέοι. Μέχρι 40, 45 και τα λοιπά. Λιγότερη η πιο μεγάλη σε ηλικία. Πάνω από 60. Ποια είναι η διαφορά? Τι έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα? Αν μπορείς να το δεις, δεν ξέρω αν κατάλαβες την ερώτηση. Ναι, κατάλαβα, γιατί δεν αρρωσταίνουν τόσο οι μεγάλοι και ή δεν έχουν κακές αντιδράσεις στο σώμα τους από αυτό που έχουν αποδεχτεί στο σώμα τους. Και οι νέοι που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει είναι πολύ πιο ευάλωτοι στο να αρρωστήσουν και να... στο ανθρώπινο επίπεδο, σε αυτή τη διάσταση που ζούμε εμείς και με τις αλλαγές αυτές, με τη συχνότητα αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν την επιρροή. Θα έχουν, αν ζουν δηλαδή στο μέλλον, θα έχουν κάποια θέματα. Όχι τόσο πολύ και τόσο μπαμ και κάτω όπως οι νέοι. Οι νέοι, επειδή έχουν ζήσει όλη αυτή η αλλαγή πολύ πιο ξαφνικά, μιλάμε για την συχνότητα της γης, έτσι, και της ανθρώπινης αλλαγής. Συχνότητα ανθρώπινη και της γης. Είναι σαν να είναι, επειδή είναι... Η αλλαγή αυτή είναι πιο ευάλωτη στο ότι όλες αυτές οι ουσίες που έχουν μέσα οι ενέσεις, τους επηρεάζει αρνητικά προς αρρώστιες, προς ενός τους μεγάλους. Είναι δηλαδή σαν ο μεταβολισμός, να το πω. Αυτό μου ήρθε. Είναι πιο γρήγορος ο μεταβολισμός των νέων. Ναι. Είναι πιο ακάλυπτη, να το πω. Ωραία. Ενώ οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες αντοχές, διότι αυτά τα υλικά που είναι μέσα δεν έχουν τόσο πολύ... Είναι σαν να σου πω... Δεν προχωράνε τόσο γρήγορα. Όχι, είναι σαν ένα... Το παλιό το κρασί είναι πολύ πιο καλό, δηλαδή, από το όταν έχει βγει την πρώτη χρονιά, να το πω έτσι. Και επηρεάζεται ή μπορεί να χαλάσει πιο εύκολα ένα νέο κρασί από το παλιό κρασί. Δεν ξέρω αν μπορούσα να γίνω αντιληπτή. Ναι, εντάξει. Το καταλάβαμε τι, πώς και τι. Απλώς είναι αυτό ότι ήθελα να σε ρωτήσω, ότι αυτές οι αρρώστιες, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να τις πω τώρα, οι αρρώστιες, τέλος πάντων, που τώρα υποτίθεται φερίζουν, αλλά όντως... Δηλαδή, οι πιο νέοι είναι πιο εκθετημένοι. Είναι... τις έχουν πετάξει, ας το πούμε. Είναι και αυτό ένα έργο, ας πούμε, της μεγάλης σκηνής. Ή είναι απλώς μια... Είναι απλώς ένα αποτέλεσμα, ας πούμε. Γιατί γενικώς δεν ξέρουμε και εμείς. Στατιστικά δεν ξέρουμε. Αυτοί οι νέοι που αρρωσταίνουν έχουν κάνει κάποια πράξη ή δεν έχουν κάνει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή, αν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα επειδή έπρεπε να εμφανιστεί, έπρεπε να πεταχτεί. Ναι, είναι κάτι που έπρεπε να πεταχτεί, διότι είναι όλη αυτή η ατζέντα που όπως έτσι μας την παρουσιάζουν. Είναι το εξής, οι γέροι ούτως ή άλλως και να μην πεθαίνουν από όλο αυτό το
το υλικό που υπάρχει αμέσως, πάλι θα πεθάνουν. Πόσο να ζήσουν. Ενώ ο νέος είναι αυτός που θα πρέπει να ξεχωρίζει. Είναι αυτοί που πρέπει να τους έχουν και να μπορούν να τους ελέγξουν έτσι όπως θέλουν αυτοί. Δηλαδή, εσύ αν είσαι ικανός θα μείνεις για να μου κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Αλλιώς δεν μου κάνεις, είσαι νέος. Τι να κάνω σε έναν νέο που δεν θα μου δώσει αυτά που χρειάζομαι εγώ. Ωραία. Μου ήρθε τώρα μια ερώτηση περίεργη. Θα μετρήσω από το 1 στο 3. Ναι. Και συνδέσου, δηλαδή ψάξει κάποιος που έχει πάθει ζημιά λόγω της ένεσης. 1, 2, 3. Ναι, έχω βρει. Ωραία. Ερώτηση. Ποια είναι, αν έχω βρει. Ωραία, έχει βρει. Πάρα πολύ. Τι. Διάλεξε έναν. Έναν ή μία. Έλεξα έναν. Ωραία. Πόσο χρόνο είναι. 40. 37 μου είπε, είπα 40. Ζήτησε του την άδεια, αν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Ρώτησε τον, πώς νιώθει. Εγκλωβισμένο. Ορίεται. Εγκλωβισμένος αυτό που έκανε και ορίεται. Δεν ήθελε να το κάνει. Ωραία. Σημαίνει ότι είναι γεμάτο μίσος. Και είναι, ναι και δεν. Υπάρχει εδώ, δηλαδή περιφέρεται. Πώς να το πω. Δεν έχει... Ωραία. Δείξ' του ή πέρασέ του τις πληροφορίες πώς να καθαρίζει το φόβο του πρώτα απ' όλα. Μου λέει δεν είναι ο φόβος. Είναι η οργή. Οργή. Πώς να καθαρίζει την οργή του. Ναι, το κάνω, το κάνει, του το είπα, το κάνει, το πετάει και... Ωραία, τι άλλο. Μίσος. Αδικία. Δεν... Το αισθάνθηκε ως αδικία. Ωραία. Δες εσύ στο ενεργειακό του σώμα πώς είναι. Τι βλέπεις. Τώρα που καθάρισε η οργή, πρώτα απ' όλα. Ναι. Έχουνε... Σαν να έχει... Πάλι λειτουργεί. Είναι... Ωραία. Είναι, άλλα... Υπάρχει ενέργεια μέσα του. Perfect. Ρέει κάπως η ενέργεια. Ναι. Τι άλλα εμπόδια έχει από χαμηλές... χαμηλά αισθήματα. Φόβο δεν έχει. Όχι, φόβο δεν έχει. Δεν έχει φόβο. Ωραία. Μίσος. Κάτι άλλο. Όχι, αυτό, αυτά τα δύο ήταν ότι έχει πέσει θύμα και ήταν οργισμένος. Ωραία. Ρώτησε τον πώς νιώθει τώρα. Ελευθερώθηκε. Νιώθει καλά. Ωραία. Βλέπεις την ενέργειά του ανεμπόδιστη. Ναι. Είναι... Ωραία. Τρέχει ωραία, δηλαδή είναι καθαρός. Ωραία. Σαν και ο αυτός. Ρώτησε τον, θέλει να ακυρώσει την απόφασή του που πήγε και έκανε την ένεση. Δυστυχώς λέει δεν ήταν η απόφασή του. Απόφασή του ήταν σε τελική, πώς το λένε, τέτοιο απόφασή μας είναι. Όπως και ναι, να το κάνεις. Απόφαση, αλλά για να μην χαλάσει το κάτι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία η απόφαση. Όχι του. Τον
ανθρώπων που έχουν βγάλει αυτό, αυτή την έννοιση. Όχι. Των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Δεν έχει σημασία. Τελικώς ήταν η απόφαση του, αυτό εννοώ. Δεν... Ναι, δεν πίστευε ότι κάτι θα συμβεί. Ωραία. Δεν ήθελε κατά βάθος, αλλά λέει... Έχει καταλάβει δηλαδή τι έχει συμβεί. Κάτσε να το πάρουμε διαφορετικά. Έχει καταλάβει. Το έχει συνδυάσει το ότι το ένα πήγε στο άλλο. Ναι, βέβαια. Το έχει συνδυάσει. Ρωτάμε, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο εφερικό, δεν είμαστε στο φυσικό τέτοιο. Ρώτησε τον, θέλει να ακυρώσει, μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα, θέλει να ακυρώσει την απόφασή του, δηλαδή την άδειά του που έχει δώσει να γίνει αυτό το πράγμα στο σώμα του το φυσικό. Ναι, βέβαια θέλει να το ακυρώσει, αλλά ήδη είναι πεθαμένος. Δεν μου είπες ότι ήταν πεθαμένος. Πεθαμένος. Μάλιστα. Και πού βρίσκεται τώρα? Είναι σε ένα χώρο που έχουμε ανοίξει μια έξοδο για να ανοίξει η γιορτή του και θα... Ωραία. Εκεί είναι. Αλλά απλώς είναι σε... Ωραία. Σε τι συχνότητα είναι? Σε τι συχνότητα είναι? Είναι σε χαμηλή, είναι σε μέση, είναι σε τι? Είναι σε σωστή συχνότητα, απλώς δεν έχει φύγει. Είπα ότι δεν έχει φύγει. Υπάρχει εδώ ακόμα στη γη, με την έννοια ότι δεν το άφηνε. Ωραία, τότε πες του να ανοίξει. Τότε πες του να ανοίξει. Να ανοίξει ένα... Να ανοίξει μια πόρτα. Μπορεί. Και να δημιουργήσει πίσω από αυτή την πόρτα ό,τι επιθυμεί εκείνος, ό,τι θέλει εκείνος, τη συχνότητα που θέλει εκείνος. Και πες μου όταν το ανοίγει, πες μου τι βρίσκεται πίσω από την πόρτα αυτή. Ναι, προσπαθεί να κάνει μια τέτοια... Ωραία, άνοιξε του τέτοια... το εσύ. Άνοιξε του εσύ. Δεις τι... τι συχνότητα έχει, άνοιξε του το σε λίγο παραπάνω για να μπορέσει να αντέξει. Και πες μου τι άνοιξες και τι είναι από πίσω. Έχω ανοίξει μια έξοδο που είναι έχει διάφορα φυτά και είναι σαν κάτι βίλες, όχι όπως τις ξέρουμε εμείς. Ωραία. Είναι κάτι σπίτια. Ωραία. Σαν... Αυτή η συχνότητα είναι συμβατή με τη συχνότητά του. Ναι. Ωραία. Πέρασε τον. Ρώτησε τον αν του αρέσει. Ναι, του αρέσουν και λέει θέλει να έχει και διάφορα ζωάκια. Ας τα δημιουργήσει μόνος του. Εντάξει. Είναι το δικό του το τέτοιο. Ωραία, πες του για να μπορέσει να αφιερωθείς αυτό στη καινούργια διάσταση που έχει δημιουργήσει και θα δημιουργήσει και μόνος του κτλ. Πες του ότι πρέπει να τραβηχτεί από όλα τα πράγματα οργανικά και ανοργανικά από τη γη και πες μου από πού βγαίνει. Βγαίνει από εδώ, από το κρανίδιο, το κεφάλι. Όχι. Ποιανού το κρανίδιο, μου είπες ότι είναι πεθαμένος. Ναι, είναι πεθαμένος, αλλά... Ήτανε ακόμα? Τι συμβαίνει? Έχουμε παραβολές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη. Για βάλτα στη θέση τους και καθάρισε τη γραμμή. Καθάρισε τη γραμμή. 1, 2, 3. Καθαρή. Ας καθίσουν στο δικό τους το χώρο. Ναι, εντάξει. Καθάρισε, εντάξει. Ωραία. Ήρθα εκεί και βάζω γύρω-γύρω και δεν ακουμπάει κανένας τίποτα και δεν έχει τη δυνατότητα να μπει γιατί δεν τους δίνουμε καμία άδεια. Μα καμία άδεια να μπει. Ναι.
Ωραία, έχεις τον 40 χρονών παλικάρι. Ιταλικά, παλικάρι, μέσα σε αυτό που έχει δημιουργήσει και εκείνος, εντάξει, στη συχνότητα που του αρέσει. Είπα να τραβηχτεί από όλα τα πράγματα, από όλη την ύλη της γης, από όπου υπήρχε. Ναι. Η ουσία του. Ωραία. Αυτό ρώτησα, από πού το βλέπεις ότι βγαίνει. Βγαίνει από έναν, τάφο, βλέπω. Perfect. Ωραία. Σπίτι, αν είχε οικογένεια, όλα αυτά, παρακολούθησε να δεις να βγαίνει από παντού. Η ενέργειά του, έχει η ουσία του. Έχει φύγει μόνο του με ένα σκυλάκι. Ωραία. Έχει τραβηχτεί από όλη, έχει τραβήξει την ενέργειά του, την ουσία του από όλη την ύλη, αίλη, από τη ναι. γη. Ναι. Τέλεια, ωραία. Ρώτησε τον, θέλει και κάτι άλλο, πώς νιώθει. Ευτυχισμένο μου λέει και ελευθερωμένο και δικαιωμένο. Ευχαρίστησε τον που μας δέχτηκε και μιλήσαμε. Ναι, και αυτός ευχαριστεί. Που του δώσαμε αυτή τη βοήθεια, γιατί ήταν εγκλωβισμένο. Τέλεια. Ωραία. Κλείσε την πόρτα. Την έκλεισε μόνο. Τέλεια. Αποσυνδέσου από αυτόν, αποσυνδέσου από όλα και ό,τι έχεις δει και ό,τι έχεις, που έχεις ταξιδέψει. Και στο τρία πας σε ένα μέρος ουδέτερο που είναι μόνο δικό σου. Ένα, δύο, τρία. Πώς είσαι? Μου αρέσει. Τέλεια. Ωραία. Χωρίς τώρα να συνδεθείς πουθενά, απλώς παρατηρείς απ' έξω, παρατηρητής. Θέλω να μου πεις γιατί οι γυναίκες έχουν περισσότερα προβλήματα μετά που έχουν κάνει την ένεση. Τουλάχιστον στατιστικά λένε ότι οι γυναίκες έχουν τις περισσότερες παρενέργειες. Αν μπορείς να παρατηρήσεις. Δεν θέλω να συνδεθείς πάλι. Δεν συνδέεσαι με τίποτα. Είσαι στο μέρος σου το ουδέτερο. Απλώς παρατηρείς. Έχεις τη δυνατότητα. Δεν είναι μεγάλες διαφορές. Απλώς η γυναίκα είναι αυτή που δίνει και ζωή. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουν να σταματήσουν το γυναικείο φύλλο να μπορεί να γεννήσει και να κάνει παιδιά και να... με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να παρατηρήσει, να παρατηρήσεις κάτι άλλο. Είμαστε 2022, Ελλάδα. Αν μπορείς να δεις τι γίνεται εδώ, στο εθερικό πεδίο, και σε ένα υποτιθέμενο μέλλον, προχώρα σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες θα γίνουν διάφορες... Είναι σαν μία μάχη. Θα γίνουν... Ο κόσμος θα αντιδράσει, θα έρθουν... Συζητάμε για την Ελλάδα? Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα είδα, αλλά θα έχει
θα έχουν να αντιμετωπίζουν πράγματα που δεν τα περιμένουν. Από αυτούς που λειτουργούν από τις δύο πλευρές του εγκέφαλου, συνεργάζεται σε ένα υψηλό επίπεδο, που δεν φαίνονται ακόμα, θα φαίνονται. Η Ελλάδα πάντοτε είπαν ότι είναι σαν πειραματόζω παγκοσμίως. Πάμε σε αυτό το Όχι σημείο. Πάντα. Αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλάξανε τα πειραματόζωα γενικώς. Αλλά ποιες άλλες χώρες ήταν σε αυτή την κατηγορία σαν την Ελλάδα? Τώρα, αυτό το διάστημα συζητάμε από το 19 μέχρι το 22 που είμαστε. Και συζητάμε για Ευρώπη. Για Ευρώπη. Ρουμανία. Βέβαια, στο στάδιο της Ελλάδος, καμία χώρα από την Βέλγιο. Αυστρία. Μπορώ να πω ότι ό,τι αφορά την την Ευρώπη δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Γαλλία, Θα Ολλανδία. λίγο πολύ το ίδιο. Ναι, δεν είχε δηλαδή διαφορές. Όμως, για συγκεκριμένους λόγους, η Ελλάδα ήταν η απόφαση εσωτερική το να περάσει τόσο πολύ αυτό το στάδιο. Θα ήθελα να πάω τουαλέτα. Ναι, βεβαίως. Άμα μπορείς 5 λεπτά να περιμένεις, γιατί κλείνουμε. Μπορείς? Για να μην σηκωθείς. Ωραία, τότε πήγαινε. Άνοιξε τα μάτια σου. Άνοιξε τα μάτια σου. Ναι. Άνοιξε τα μάτια σου και πήγαινε και γύρνα να συνεχίσουμε ένα ναι, 10 λεπτό το πολύ. Ναι, κανένα ναι. πρόβλημα. Με ανοιχτά τα μάτια.
συγγνώμη, αλλά η συχνότητα της γης με... ναι, δεν... σε υποχρέωση να βγάλεις τις τοξίνες σου. Ναι, και αυτό και θα, θα τα πω μετά. Ωραία. Με πρίσω από το 1 στο 3 και στο 3 θα είσαι πάλι στο δικό σου το μέρος, ουδέτερο. Ηρεμή και γαλήνη. 1, 2, 3. Είσαι εκεί. Ναι. Ανέβασε λίγο τη συχνότητά σου αν χρειάζεται. Όχι, είναι μια χαρά. Έτσι από περιέργεια, θέλω να πας λίγο να δεις τι σου είχε κάνει επίθεση λίγο πιο πριν. Παρατήρησε. Ήτανε πάρα πολλοί που θέλανε να, με, να τους βοηθήσω. Έχουν πεθάνει από το ίδιο το... λόγο. Αν είσαι εκεί και μπορείς, πέρασε τους όλες τις πληθώσεις. Έφυγα. Ωραία. Τότε, στείλε όλες αυτές τις πληροφορίες, ό,τι έχεις κάνει το 40χρονο, μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Πέρασέ τους τις πληροφορίες αυτές. Εντάξει, είμαι εκεί, είναι σαν να λένε, σαν να μου στέλνουν ότι είναι άδικα και θέλουν σαν να ζητήσουν το αίμα τους πίσω. Δεν υπάρχει να ζητήσουν το αίμα πίσω. Αν θέλουν να ησυχάσουν, να το σκάνουν... είπα με έναν τρόπο, μεταφορικό είναι. Ναι, δεν ναι, ναι, λένε. Όχι. Το τι βλέπω την εικόνα. Ναι, είναι όχι. Όπως... πέρασε τους, κάτι. Όχι. Εξήγησε τους ότι και η εκδίκηση είναι πάλι σε χαμηλή συχνότητα. Θα φέρουν το σώμα τους σε χαμηλή. Κανονικά πρέπει να ανεβάσουν τη συχνότητά τους. Η εκδίκηση και αυτό το να πάρω το αίμα μου πίσω... είναι το ίδιο, δηλαδή η έκφραση ήταν. Τα κατάλαβα, ναι. Πέρασε τους τις πληροφορίες που πρέπει να καθαρίσουν το ενεργειακό του σώμα. Να ανεβάσουν. Να πω κάτι. Ναι. Μπορώ να πω. Είναι, να σου δω, είναι συγκεντρωμένη πολύ στο ίδιο μέρος, σαν να είναι, αλλά φαίνεται σαν ένα τζάμι, σαν να είναι κρατημένη μέσα σε ένα κυβότιο, έτσι, και μόνο το... Ναι, γιατί μια ερώτηση θα ήταν πού πάνε αυτές οι ψυχές. Okay. Ανακυκλώνονται μάλλον και στα μελλοντικά τους σχέδια ξαναγυρνάνε και είναι ξανά τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό πέρασε τους... Προς το παρόν είναι εγκλωβισμένη. Είναι εγκλωβισμένη ούτε, γιατί δεν έχει έρθει. Ούτε έχουν φύγει, ούτε... Ναι, δεν έχει έρθει μάλλον η ώρα τους ή μάλλον έχουν να διαχειρίσουν πιο πολύ και παίρνουν... Υπάρχει είναι μια... διαχείριση είναι το, για το Φρά. Λόγο αυτό που πήγαν με αυτόν τον τρόπο. Εσύ σαν παρατηρητής, χωρίς να συνδεθείς, πέρασε τους τις πληροφορίες. Όλοι μας είμαστε δημιουργοί. Ας κάνουνε ό,τι έχει κάνει και ο 40χρονος, να καθαριστούνε από όλες αυτές τις χαμηλής συχνότητες, μίσος, φόβο, εκδίκηση, όλα αυτά. Ας ανεβάζουν τις συχνότητές τους. Ναι. Σε χαρά, σε ευτυχία. Ναι. Και μετά ο καθένας ας ανοίξει μια πόρτα, ας δημιουργήσει ένα κόσμο πίσω από αυτή την πόρτα, στις καινούργιες συχνότητες που έχουν φτάσει. Ο καθένας όπου θέλει. Έγινε, εντάξει, έγινε. Ας τραβηχτούν όλη την ενέργειά τους από όλη τη γη. Ήδη τους υποδέχτηκε κάποιος και τους παίρνει. Τι σημαίνει τους υποδέχτηκες, ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
Δεν χρειάζεται να υποδεχτεί κανέναν. Μόνοι τους αποφασίζουν. Να τους βοηθήσει. Δεν χρειάζεται βοήθεια από κανένας. Εμείς τους δίνουμε πληροφορίες. Ωραία. Αυτοί δημιουργούν όλα αυτά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται κανένας ούτε να τους οδηγήσει, ούτε να τους καθοδηγήσει, ούτε να τους πάει πουθενά. Ο καθένας θα ανοίξει, θα δημιουργήσει έναν κόσμο που θέλει αυτός. Είναι δημιουργός. Δεν χρειάζεται από κανένα να τον πάρει από το χεράκι. Εμείς τους δίνουμε τις πληροφορίες, δεν τους ανοίγουμε τίποτα, δεν τους καθοδηγούμε. Τους δίνουμε τις πληροφορίες. Όποιος θέλει θα τις χρησιμοποιήσει. Όποιος δεν θέλει μην τις χρησιμοποιήσει. Όχι, δεν είπαν, απλώς... Όχι. Ήρθε κάποιος να τους καθοδηγήσει πού, τι, δεν χρειάζεται. Ναι, αυτό το έχω μεταφέρει. Και δεν υπάρχει κανείς. Τέλεια. Δεν θέλανε και αυτοί. Δηλαδή, έχουνε τη γνώση. Έχουνε τη γνώση. Ας τη ψάξουνε μόνοι τους. Μέσα τους και έχουνε τη γνώση. Ωραία. Πες μου περίπου ένα ποσοστό από όλους αυτούς που έχει μπει στον κόσμο. Καταρχήν δεν υπάρχει κανείς μέσα, δεν βλέπω τίποτα από το τζαμάκι. Τέλεια. Δεν υπάρχει κανείς. Ωραία. Ωραία. Πες τους όλους να κλείσουν αυτές τις πόρτες που ανοίξανε. Ναι, το έχω κάνει, το έχουν κάνει. Ωραία. Φύγε από εκεί. Και πήγαινε πάλι στο μέρος σου. Δηλαδή, τέλος πάντων, συγκεντρώσου πάλι εκεί που είσαι στο μέρος σου το τέτοιο. Ναι, μια ερώτηση ήταν, τι γίνεται με αυτές τις ψυχές? Και μου έδωσες την απάντηση πριν να κάνω την ερώτηση. Είναι εγκλωβισμένη σε ένα άλλο, σε μια άλλη διάσταση, με άλλους τρόπους. Δηλαδή, με άλλους μηχανισμούς και τέτοια να ανακυκλωθούν και τέλος πάντων. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε, ανέβασε λίγο τις συχνότητες σου, αν θεωρήσω ότι είναι αναγκαίο. Είναι, ναι μεν αισθάνθηκα αυτό το, της γης, την συχνότητα κλπ. Είναι πολύ καλά. Ωραία. Αποσυνδέσου. Από οτιδήποτε είδες, ένιωσες αυτή την ερευνητική συνεδρία. Καθάρισε το ενεργειακό σου σώμα. Ναι, το καθάρισε. Τέλεια. Και θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Τέλεια. Ναι. Πάρα πολύ φωτιστική. Ωραία, θα μετρήσω από το 1 στο 3 για να επαναφέρεις τον εαυτό σου, στον εαυτό σου, στο εδώ και τώρα. 1. Νιώθεις σιγά σιγά ότι το σώμα σου ξυπνάει. Η ενέργεια ρέει ανεμπόδιστη σε όλο το σώμα σου. Νιώθεις καλά, ξεκούραστη, ευτυχισμένη. Δύο. Το σώμα σου ήδη είναι γεμάτη ενέργεια, γεμάτο ενέργεια. Όλα γύρω σου είναι υπέροχα. Νιώθεις χαρούμενη, ευτυχισμένη, δυνατή. Ήρεμη. Και
Τρία. Κλείνω την εγγραφή και μιλάμε.